αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο στη σύνδεσή μας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Γεια σας και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φαντάζομαι, από τις περίπου 150.000 πωλήσεις αυτοκινήτων. Πόσες έχουμε, κλείσαμε το 23, κάπου εκεί, 135.000. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόσοι τα αγόρασαν, αλλά είναι σίγουρο ότι και 135.000 το έψαξαν. Αναρωτήθηκαν, είχαν πριν αποφασίσουν να μάθουν. Ωστόσο, αυτό που με έκανε να σας παρακαλέσω να μιλήσουμε είναι η είδηση ότι στα ταξί, όπου υπάρχει μια πολύ γενναία κρατική επιδότηση πολλών χιλιάδων ευρώ, μόλις 30 επέλεξαν αυτοκινητιστές να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ψάχνουν να βρω το ποσό της επιδότησης, θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά νομίζω είναι κάποιες πολλές χιλιάδες ευρώ. Ρίχνουν δηλαδή την τιμή όταν πρόκειται για ταξί πολύ. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί που το επέλεξαν σε μια επιβαρημένη πόλη και με ακριβά καύσιμα. Είναι 22.500 ευρώ η επιδότηση στα ταξί. Τι λέτε. Εφόσον βέβαια συνδυάζεται με την απόσυρση ενός παλιού οχήματος. Νομίζω, εσείς αναφέρεστε στα αυτοκίνητα που έχουν επιδοτηθεί, νομίζω ότι μπορεί να είναι 40 συνολικά τα ταξί τα ηλεκτρικά. Πράγματι, υπάρχει ένας προβληματισμός από τους επαγγελματίες. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένα ηλεκτρικό ταξί δεν έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά κάποια κυκλοφοριακά μέτρα, στις πιάτσες, το αντιμετωπίζει ο νομοθέτης με τον ίδιο τρόπο. Ναι, αλλά... Και εύλογα κάποιοι επαγγελματίες, που ειδικά αυτοί που δουλεύουν δύο βάρδιες, προβληματίζονται για το πότε θα τα φορτίσουν. Ναι. Από την άλλη όμως, οι υπόλοιποι επαγγελματίες που είναι αρκετοί, που βγαίνουν κάποιες ώρες την ημέρα, όχι 24 ώρες, έτσι, βλέπουμε ούτε από εκείνους ανταπόκριση. Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν παραπάνω κίνητρα σε αυτούς τους επίδοξους αγοραστές. Ναι. Δεν είναι ισχυρό κίνητρο 22.500 ευρώ από το κράτος. Βέβαια, υπάρχει μια λεπτομέρεια ότι πρέπει να το αγοράσουν, να το πληρώσουν και να περιμένουν τη στιγμή και την ώρα που το κράτος θα τους θυμηθεί και θα τους επιστρέψει τις 22.500. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί δεν είναι... Είστε αυστηρός, διότι γνωρίζω από το Υπουργείο Μεταφορών καταβάλει σημαντικές προσπάθειες η αποζημίωση να μην καθυστερήσει. Yeah. Όμως δεν είναι εκεί. Κάνουν λογαριασμό οι άνθρωποι. Είναι πολύ λογικοί. Και τα βάζουν κάτω και λένε θα δώσω αυτά εδώ, θα δώσω αυτά εκεί. Και δεν βλέπουν αν συμφέρει. Αυτή τη στιγμή η ζυγαριά δεν κλείνει προς να το συμφέρει. Πρέπει, το τονίζουμε, να έχουν κάποιο είδους κυκλοφοριακά πλεονεκτήματα ή έστω κάποιες ειδικές πιάτσες. Αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνουμε τώρα στα χωράφια των επαγγελματίων, δεν θέλουμε, αλλά ναι, πρέπει να έχουν κάποια κίνητρα επιπλέον, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Τα αφήνουμε στην άκρη. Αντιλαμβάνομαι και εγώ το γεγονός ότι είναι διπλοβάρδιες, ότι πρέπει να κάνει το ταξί της. Να πάρει ρεύμα, τέλος πάντων, μπορεί και δύο φορές μέσα στην ημέρα. Ένα ταξί στην Αθήνα κάνει 300 και χιλιόμετρα. Παραπάνω. Ακριβώς, 250 χιλιόμετρα με 300, που σημαίνει δεκαπλάσιες αποστάσεις από ένα συμβατικό γιοταχή. Και με αυτή την έννοια είναι πολύ σημαντικό για μας, για την πολιτεία, για το Δήμο, να είναι καθαρά. Ναι. Είναι τεράστια σημασία, άρα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ναι. Πάντως, γενικότερα η πολιτεία, ενώ προωθεί τέλος πάντων την ηλεκτροκίνηση, δίνει κίνητρα στον καθένα μας να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι ακριβότερα από τα θερμικά αυτοκίνητα, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ στην Ευρώπη το 23 κλείνει με περίπου 13% πωλήσεις επί του συνόλου που είναι ηλεκτρικά, εδώ στην Ελλάδα δεν θα πιάσουμε ούτε το 5%. Και αν πει κάποιος, είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει την εισοδηματική δυνατότητα να καταναλώσει όπως οι Γερμανοί, οι Σουηδοί ή οι Ολλανδοί, να σας πω ότι η Πορτογαλία είναι στο 15%, είναι τρεις φορές πάνω από την Ελλάδα, που συγκρινόμαστε, τι να κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, από την άλλη όμως, κοιτώντας ότι είναι παρόμοιοι πληθυσμοί, θα δείτε ότι έχει διπλάσια αγορά καινούριων αυτοκινήτων. Η μέση ηλικία των αυτοκινήτων, ενώ στην Ελλάδα είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη με τα 17 πλάσι έτη, η Πορτογαλία είναι κοντά στα 13 με 14. Mm-hmm. Είναι μια άλλη πραγματικότητα και νομίζω όσοι από εμάς έχουμε την τύχη να ταξιδέψουμε, θα καταλάβουμε γρήγορα ότι η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια πίσω στο κομμάτι των μεταφορών, ενώ του στόλου και των υποδομών, και είναι κάτι το οποίο πρέπει και σε αυτό να εργαστούμε πολύ
Γιατί με ένα τόσο παλιό στόλο καταλαβαίνουμε ότι ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι ο καλύτερος, ναι, ούτε τα αυτοκίνητα πιο ασφαλή. Αφήστε που όλη την ώρα χαλάνε για να φτάσουμε στη δουλειά μας, υποφέρουμε. Και κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό. Είναι τρομακτική η κατάσταση ορισμένες φορές. Τώρα, έχετε δίκιο, ναι, νομίζω 5%, 5,3% έκλεισε στα BEV, στα αμιγώς ηλεκτρικά η αγορά. Εάν αφαιρέσετε από αυτά κάποιους, ας πούμε, έτσι, που αγαπάνε πολύ την τεχνολογία και τα αυτοκίνητα που βγάζουμε για test drive, είναι μικρός ο αριθμός. Αυτή όμως είναι, πρέπει να το δείτε και τη θετική του πλευρά, ότι αυτό ήταν 0,3% πριν 4 χρόνια. Σωστό, σωστό. Άρα έχει πολλαπλασία. Έχετε κάνει έτσι μια αποτίμηση σαν φορέα, σαν σύνδεσμος για τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει μια εκτίμηση πώς θα κινηθεί ο ηλεκτρικός στόλος καινούργια αυτοκίνητα? Πιστεύουμε, καταρχήν, το κινούμε ηλεκτρικά και το 1 και το 2 και το 3 που έρχεται είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Και αυτοί στην πράξη οδηγούν την αγορά από το 0 στο 1, στο 2, στο 5 σήμερα και θα πάμε στο 6, στο 7. Θα προχωρήσουμε. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι το θερμικό αυτοκίνητο, όπως το γνωρίζουμε, έζησε 100 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση αυτόματα. Ναι. Πρέπει όλοι να εξοικειωθούμε. Κάθε νέα τεχνολογία απαιτεί από εμάς κάποιες αλλαγές που δεν τις συμπαθούμε, κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι? Άρα χρειάζεται χρόνο και σε μια χώρα που η αγοραστική δύναμη είναι πιο περιορισμένη, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα καθυστερήσει. Πού βλέπουμε λοιπόν τα BEVs, αυτό με ρωτάτε? Ναι. Νομίζω ότι θα δούμε σίγουρα 1 στα 3 αυτοκίνητα στα επόμενα 5 χρόνια. Α, θα το δούμε αυτό. Α, τόσο πολύ? Και, ναι, βλέπουμε, ας πούμε, τη ΔΕΗ και άλλους παροχούς, όχι μόνο τη ΔΕΗ, να έχουν κάνει μεγάλα βήματα στα δίκτυα φόρτισης. Παρά τα αυτά, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ακόμα δεν πλεονεκτεί ως προς το θερμικό εκτός πόλης. Να σας πω την αλήθεια, αν εξαιρέσουμε τα μολ και κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εγώ δεν έχω δει, όπως υπάρχει στην Ευρώπη, όπως ήταν τα παλιά παρκόμετρα που είχαμε εδώ, που είναι σταθμή φόρτισης στους δρόμους, στη σειρά, μπροστά σε ξενοδοχεία, μπροστά σε μαγαζιά, σε εμπορικές περιοχές, σε αμιγώς αστικές περιοχές. Εδώ δεν υπάρχει. Από την άλλη, όμως, όταν έχουμε λίγες δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα, ναι, και περίπου 4.000 φορτιστές, τώρα που σας μιλάμε, έχουμε για κάθε 10 αυτοκίνητα ένα φορτιστή. Άρα είναι και το πάρκο πολύ μικρό, πρέπει να αναγνωρίσουμε. Έτσι, είναι μικρός ο αριθμός των αυτοκινήτων. Μπορείτε να δείτε στο Κηφισό, στη Βουλιαγμένη, στην Λεωφόρο Κηφισίας. Κοιτάξτε, γύρω σας είναι πολύ λιγότερα, ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Όμως έρχεται και είναι μια υποχρέωση που πρέπει να την εκτελέσουμε με ευθύνη, γιατί αφορά το περιβάλλον, το κλίμα. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε επηρεάσει, έτσι, η βιομηχανική εποχή επηρέασε το κλίμα, ναι, και το αυτοκίνητο συμμετέχει εξαιρετικά ενεργά. Ξέρετε, οι μεταφορές πλέον θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, το διοξείδιο τέλος πάντων, τις εκπομπές, περισσότερο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύντομα. Σήμερα οι μεταφορές, βλέπει αυτοκίνητο πρακτικά, είναι το 20% του συνόλου, χοντρικά, του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αν εξαιρέσει κανείς ένα 2% που είναι τα καράβια και ένα 2% που είναι τα αεροπλάνα, το υπόλοιπο, περίπου 14%, κάπου εκείνο, 14,7 νομίζω, είναι οι μεταφορές οι οδικές, τα αυτοκίνητα. Τεράστιο ποσό. Έχετε απόλυτο δίκιο, άρα επηρεάζουν πολύ. Μπορεί να δούμε με το αυτοκίνητό μας τι κάνει και όμως όλα μαζί αυτά αθροίζουν. Άρα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια λύση, που υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κριτικάνουν την ηλεκτροκίνηση για διάφορους λόγους, όμως θα μας δώσει μια λύση και σύντομα θα εξοικειωθούμε με αυτήν. Κύριε Πάτση, ένα ερώτημα που ακούω από πολλούς υποψήφιους αγοραστές είναι, ας περιμένω κάνα 2 χρόνια. Ακούγεται και διαβάζουμε ότι οι εταιρείες προχωρούν σε νέες τεχνολογίες στις μπαταρίες και θα φύγουμε από τα 280, 300, 350 χιλιόμετρα που πρακτικά βγάζει ένα αυτοκίνητο σήμερα και θα πάμε στα 800, 900, 1000. Πόσο δόση αλήθειας έχει αυτό? Όχι, αυτό δεν είναι εφικτό σε καμία περίπτωση. Το λέμε κατηγορηματικά. Επίσης, δεν έχει νόημα να ψωνίσει κανείς μια μπαταρία όταν δεν τη χρειάζεται. Ναι. Θέλουμε μπαταρία για τα χιλιόμετρα που διανύουμε. Ναι. Και θέλουμε έναν αριθμό επαναφορτήσεων με ένα κόστος αντικατάστασης εύλογο. Άρα, ναι, προφανώς θα υπάρχει βελτίωση. Εμείς όμως θα βελτιωθούμε. Αυτό θέλω να προσπαθώ να σας πω. Δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση να ταξιδεύουμε 160 χιλιόμετρα. Ναι. Θα αλλάξει λίγο ο τρόπος της λειτουργίας του ταξιδιού μας. Θα κάνουμε μία στάση και μία ταχυφόρτιση, βεβαίως. Mm-hmm. Μέσα στα σπίτια μας πρέπει να οδηγήσουμε ρεύμα
μιας φάσης, 10 κιλοβατόρες. Ναι. Κιλοβατ, συγγνώμη. Αυτά αλλάζει ο τρόπος που βλέπουν αυτοκίνητο. Αν όμως σας δώσω σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σας βεβαιώνω θα τα καταφέρει σε όλα το ίδιο καλά ή και καλύτερα από ένα θερμικό. Αν αγοράζατε σήμερα αυτοκίνητο, θα παίρνατε θερμικό, υβριδικό ή ηλεκτρικό? Είναι τρεις διαφορετικές κατηγορίες διαθέσιμες στην αγορά τώρα. Και το θερμικό μάλιστα είναι βενζίνη και ντίζελ. Είναι τέσσερις κατηγορίες. Κάθετα ηλεκτρικό. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ ηλεκτρικό. Κάθετα. Σας ξαναλέω, δεν υστερεί σε τίποτα. Χρειάζεται μια λίγο παραπάνω εξοικείωση από μένα στο ταξίδι. Πέραν αυτού δεν άλλο. Αρκεί βέβαια να έχετε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, να μπορείτε να το φορτίζετε, γιατί αλλιώς είναι ένα πρόβλημα. Έχετε δίκιο, έχω. Εντάξει. Οπότε, σε αυτά μένουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Άραγε, αν φτάσει ένα αυτοκίνητο που έχω αγοράσει σήμερα μετά από 7-8 χρόνια να έχει παλιώσει, έχει αξία ως μεταχειρισμένο ή η μπαταρία που θα πρέπει να αλλαχθεί στοιχίζει ως το αυτοκίνητο? Να σας πω για τα θερμικά καταρχήν. Γιατί αυτό κάποιοι λένε, μα το θα κρατήσω το θερμικό μου διότι θα πάρει αξία. Ναι. Δεν θέλω να συναχωρήσω, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με βαριά φορολογία στην πηγή, εννοώντας τα διελιστήρια. Ναι. Δεν θα αφήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 30 και μετά, που δεν είναι τόσο μακριά, ναι, δεν θα αφήσει το καύσιμο ελεύθερο. Άρα εμείς χαρούμενοι καταναλωτές να κυκλοφορούμε αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν διοξίδιο. Συνεπώς, το θερμικό αυτοκίνητο έχει έναν κάποιον ορίζοντα. Οκ, okay, ωραία, το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το ηλεκτρικό. Ποιος είναι ο ορίζοντας και πώς λύνει κανείς το πρόβλημα της γύρανσης του αυτοκίνητου? Η γύρανση και η μπαταρία του πάλι είναι μια νέα αγορά. Σας βεβαιώνω ότι σύντομα έχει ήδη αναπτυχθεί σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η αγορά των μπαταριών, η οποία μπορεί να είναι πρώτης τοποθέτησης, με το σήμα του κατασκευαστή, ναι, ίδιας ποιότητας. Γιατί κόστος ναι, δηλαδή, έτσι, κατά προσέγγιση, grosso modo, μιλάμε, για ένα μέσο αυτοκίνητο? Δεν είναι δύσκολο να σας το βγάλω σε αριθμούς. Μπορείτε να κοιτάξετε το κινητό σας τηλέφωνο και να ρωτήσετε πόσο έχει μια μπαταρία πρώτης τοποθέτησης ή ίδιας ποιότητας. Νομίζω ότι από εκεί θα βγάλετε σήμερα. Okay. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ κύριε Πάτση για την καλοσύνη σας να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.